Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην AMG Special στο Johannesburg. Απόψε έχουμε ένα auto vlog. Είναι ένα Audi S7 και πάμε να το δούμε μαζί πως πάει στο δρόμο. Είναι ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο. Πάμε να το δούμε. Right. Βάλουμε και λοιπόν σήμερα κάνουμε και δοκιμή μια καινούργια μονάδα ήχου, εγγραφής ήχου, να δούμε αν θα είναι όπως πρέπει να είναι. Να δούμε αν σας αρέσει και ο ήχος. Οπότε γράψτε μου στα σχόλια από κάτω αν έχει βελτιωθεί ο ήχος των βίντεο. Λοιπόν, έχουμε λύση. Πάμε. Τα μάξι είναι ζεστό. Θα φτιάξω λίγο το μικρόφωνο. Ωραία. Πάμε. Θα το πίσω λίγο τη θέση μου, γιατί δεν είμαι καλά. Είναι πάρα πολύ ψηλά. Πάμε να κάνουμε ένα ρηγματάκι. Η μηχανή είναι η V8 ή 4,2. Σκοτώνει τα μας. Η μηχανή είναι η V8 ή 4,2. Εννοείται ότι είναι TFSI. Διπλές τουρμπίνες. Είναι το Hot V, δηλαδή είναι οι δύο τουρμπίνες ανάμεσα στο V του κινητήρα, είναι V8, όχι 4,2, 4 λίτρα είναι, 4 λίτρα, 420 άλογα είναι το αυτοκίνητο, τα οποία είναι, εντάξει, είναι καλά, δεν είναι και πάρα πολλά. Έχω οδηγήσει και πιο δυνατά αυτοκίνητα, έχει πολλή κίνηση, οπότε κάνουμε υπομονή. Τα Max ήρθε σε εμάς για να του κάνουμε ένα σέρβις και με φρένα, δίσκους και τα λοιπά, και επίσης είχε και κάτι λαμπάκια αναμένα, όπως ήταν το η υποβοήθηση του τιμονιού, που κάναμε ένα adaptation στο τιμόνι. Για πάμε να δούμε. Μόλις κάει και η μπροστά δεξιά λάμπα των flash. Εντάξει, τα 100 τα έχει για πλάκα τα Max, δεν το συζητάμε, δεν είναι. Και είμαστε στο drive, δεν είμαστε στο sport. Καθίστε να το βάλω στο sport, να δούμε λίγο διαφορά. Λοιπόν, 50, 70, 80. Εντάξει. Και δεν το είχα σαν ειδός κιόλας. Τα Max είναι 4. Εντάξει, έχει πολλές δυνάμεις το αυτοκίνητο. Το πέρασα στο manual τώρα. Τα Max έχει δυνάμεις, είναι δυνατό αυτοκίνητο. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι αργό αυτοκίνητο. Είναι ένα Max Saloon. Είναι στην κατηγορία της Mercedes SLS και της BMW GT. Της GT5, όχι της GT4, γιατί η GT4 είναι πιο μικρή κατηγορία από αυτό. Αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δανείζεται πολλά στοιχεία από το Α6. Παναγία μου. Λοιπόν, δανείζεται πολλά στοιχεία από το Α6. Έχει καεί και η λάμπα. Εμείς σιγά σιγά. Εννοείται ότι είναι ο 4, όπως όλα τα μεγάλα. Πέμπτη ταχύτητα μου ρίξε μέσα. Οπότε τις αλλάζεις ταχύτητες δεν λέγεται. Να μου πεις 4.000 κυβικά μηχανή, τι περίμενες. Λοιπόν, φοράει το
το DSG κυβότιο, το διπλό δίσκο κυβότιο. Θα σας γελάσω πως λέγεται στην Audi. Speedtronic, Steptronic. Steptronic φαίνεται λέγεται της Porsche. Τα έχω μπερδέψει και εγώ, δεν έχω χάσει με τις ονομασίες, δεν τα πάω λίγο καλά. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν η κάμερα, επειδή εδώ ο δρόμος είναι λίγο bumpy, έχει λίγο, είναι λίγο ανώμαλος, αν θα είναι τρεμουλιασμένο το βίντεο. Λοιπόν, ας πάμε λίγο χαλαρά, το έχουμε και στο manual, πάμε την τρίτη. Εννοείται ότι έχει πάντες πίσω από το τιμόνι. Εντάξει, τα Maxi είναι φανταστικό εσωτερικά. Είναι ένα κουπέ τετραθέσιο αυτοκίνητο, εννοείται, δεν είναι πενταθέσιο. Στη μέση των, θα σας δείξω με την κάμερα, στη μέση των δύο πίσω καθισμάτων υπάρχει μια πλαστική κονσόλα που με ποτηροθήκες και τα λοιπά. Ποτήροπες είναι αυτές. Πραγματικά τα Mavic μαζεύει χιλιόμετρα χωρίς να χρειαστεί να... και ήταν και κολλημένο και στην τρίτη. Λοιπόν, πάμε να το βάλουμε στο Sport Drive. Τώρα έχουμε μια Δευτέρα μέσα, πάμε. Αυτά είναι. Λοιπόν, τι σας έλεγα, ξεχάστηκα. Σας έλεγα ότι είναι τετραθέσιο αυτοκίνητο, δεν είναι πενταθέσιο, δεν έχει δηλαδή θέσεις για 5 άτομα. Έχει 4 πολυθρόνες οι οποίες είναι φανταστικές. Τα μάξι και η οροφή και όλα είναι επιδεδεμένο με δέρμα και αλκαντάρα. Ένα μπέζ ωραίο αλκαντάρα που νομίζω ταιριάζει με το ασημί που έχει εδώ το αυτοκίνητο. Μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Εγώ πάντα θεωρούσα ότι τα Audi είναι, και θέλω και ευθυγράμμιση σίγουρα, τα Audi είναι φτηνές Porsche. Αυτή την εντύπωση είχα πάντα, ότι μπορείς να αγοράσεις ουσιαστικά, έχει πάρα πολλά στοιχεία ίδια. Δηλαδή πάνω σχάρι το, κοίτασα σε αυτό το αυτοκίνητο το alternator, το δύναμο που λέμε, και είναι ακριβώς ίδιο με τις Cayenne. Είναι υδρόψυκτο και είναι ακριβώς ίδιο με τις Cayenne. Δηλαδή το group της VAC χρησιμοποιεί πολλά ίδια εξαρτήματα. Εντάξει, τώρα δεν έχει σχέση βέβαια με το Carrera το 911, αλλά με την Panamera πιστεύω δανείζεται πάρα πολλά στοιχεία, όπως παραδείγματος χάρη δανείζεται τα φρένα με την Panamera, γιατί αυτό το συγκεκριμένο το αυτοκίνητο φοράει μπροστά τις κόπλακες 400 χιλιοστών. Να σας δώσω να καταλάβετε, η Cayenne Turbo φοράει 385 χιλιοστά δισκόπλακες, και αυτό φοράει 400 χιλιοστά δισκόπλακες, όπως φοράει και το Panamera. Εννοείται ότι είναι διαιρούμενες με οκταπίστονες δαγκάνες της Brembo. Εντάξει, τώρα τα Maxi είναι, τι να λέμε, είναι φανταστικό αυτοκίνητο. Πώς μαζεύει. Ο ήχος του είναι πάρα πολύ ωραίος, πάρα πολύ ωραίος. Βέβαια δεν είναι εκείνος ο τσιριχτός ήχος που έχει το RS5, η ατμόσφαιρα. Είναι πιο μπουκωμένος ο ήχος, πιο μπάσος. Αλλά εντάξει, βέβαια ξεκίνησα από το μαγαζί και είχα 70 χιλιόμετρα αυτονομία, και τώρα έχω κάνει γύρω στα 2 χιλιόμετρα και έχω φτάσει στα 60 χιλιόμετρα αυτονομία. Έλα. Αυτά είναι. Τρένο το αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τα χιλιόμετρα, πόσο γρήγορα τα μαζεύει. Έχει 0% σε 4 δευτερόλεπτα, λέει 3,9. Λένε τα χαρτιά, δεν ξέρω ακριβώς πόσο είναι, αλλά αυτά λένε τα χαρτιά του. 420 άλογα, όπως σας είπα, με δύο τουρμπίνες. Βέβαια, οι τουρμπίνες στο συγκεκριμένο αμάξι, θυμάστε που είχαμε πει και με την 650, το Hot V, δηλαδή να βάζουν τις τουρμπίνες, τώρα και η Mercedes το κάνει. Είναι πιο αποδοτικό και χωροταξικά βοηθάει πάρα πολύ τους κατασκευαστές με τους V8 κινητήρες, να βάζουν τις δύο τουρμπίνες στο μέση του V. Βέβαια εδώ είναι οι σωληνώσεις και όλα είναι λίγο πιο μελετημένα από ότι είναι στην 650, τον κινητήρα του 64. Τι άλλο να σας πω για αυτό το αμάξι. Εννοείται ότι έχει τα πάντα.
Δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει. Ό,τι μπορεί να φανταστεί το μυαλό σας το έχει. Δεν ξέρω αν το πιάνει η κάμερα. Αν δείτε εδώ τον καθρέφτη μου, έχει ένα μαύρο τζαμάκι. Αυτό το τζαμάκι μέσα έχει 3 LED, όπως έχει και για όλους τους καθρέφτες. Όλος ο καθρέφτης δεν πρέπει να φαίνεται στην κάμερα. Όταν με πλησιάζει αυτοκίνητο από τη δεξιά πλευρά, ανάβουν τα 3 LED να με προειδοποιήσουν και μου χτυπάνε ακριβώς μέσα στην οπτική μου, στο οπτικό μου πεδίο, χωρίς να χρειάζεται να κοιτάξω τον καθρέφτη. Δηλαδή αμέσως καταλαβαίνω ότι έρχεται ένα αυτοκίνητο ή να με περάσει ή έρχεται δίπλα μου. Όταν οδηγάς εννοείται. Τι άλλο να σας πω για αυτό το αυτοκίνητο. Είναι εντάξει, κλιματισμοί, θερμενόμενα καθίσματα, ηλεκτρικά καθίσματα. Τα καθίσματα του είναι φανταστικά, φανταστικά. Θα σας δείξω με την κάμερα όταν φτάσουμε τι ωραία που είναι αυτά τα καθίσματα. Και τι ωραία σχεδιασμένα που είναι. Δεν το συζητάω από θέμα άνεσης. Ουσιαστικά είναι, εφαρμόζει στο σώμα σου τέλεια. Δηλαδή και έχει οποιαδήποτε ρύθμιση μπορείς να φανταστείς. Έχει ένα joystick εδώ το κάθισμα που μπορεί να κλείσει τα πλαϊνά, να τα ανοίξει, να φουσκώσει στο κέντρο, να φουσκώσει εδώ πάνω στην πλάτη, στο σβέρκο. Ό,τι μπορεί να φανταστείς μπορεί να κάνει το συγκεκριμένο κάθισμα. Το όργανά του είναι πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Βέβαια, έχει κόκκινα από ό,τι βλέπω εδώ, ξεκινά τα κόκκινά του. Έχει το κλασικό σύστημα που έχει και η BMW. Όσο είναι κρύο, βλέπετε αυτές εδώ οι κόκκινες μπάρες, όσο είναι κρύο γεμίζουν μέχρι τις 5. Δηλαδή άμα σου λέει τα μάξι είναι κρύο, μην το πας πάνω από τις 5.000 στροφές. Και όσο αρχίζει και ζεσταίνεται, σου αφήνει και σου λέει τώρα μπορείς να φτάσεις μέχρι τις 6.500-6.700 που πέφτει ο κόφτης. Εντάξει, τώρα βέβαια δεν θα κάνουμε, έχει και κίνηση βέβαια, θα κάνουμε και τσακπινιές στο δρόμο. Έτσι λίγα ανοιγματάκια, γιατί μερικοί είστε και λίγο ευαίσθητοι. Μου λέτε τρέχω, κάνω, δείχνω. Λοιπόν, φρένα, κόκκινο. Τέλεια. Το τιμόνι του είναι φανταστικό, δερμάτινο. Έχει πάρα πολύ καλό grip, έχει πάρα πολύ δηλαδή καλή εφαρμογή στα χέρια για γρήγορη οδήγηση. Βέβαια, εγώ τώρα αυτή τη στιγμή δεν οδηγάω σωστά. Πρέπει να γυρίσω, να κλείσουν λίγο τα χέρια μου και να έρθω και λίγο πιο κοντά. Εκεί είμαι για γρήγορη οδήγηση. Να ξέρετε ότι όταν οδηγάτε γρήγορα, τα χέρια σας πρέπει να έχουν 90 μοίρες γωνία, έτσι. Για να μπορείτε να κάνετε στο τιμόνι αυτό. Λοιπόν, τα μάξι θέλει ευθυγράμμιση. Μου φεύγει το τιμόνι μου σίγουρα. Τι άλλο να σας πω για αυτό το αυτοκίνητο. Απ' έξω είναι λίγο ιδιαίτερο το σχήμα του, γιατί κλείνει η οροφή μαζί με το προπαγκάζ λίγο απότομα. Είναι ένα διαφορετικό σχήμα, έτσι, μια κατηγορία τώρα που έχουν τις τετραθέσεις λιμουζίνες που λέμε. Δηλαδή υπάρχει το κλασικό σχήμα, ας πούμε αυτό που έχει η Y200 η Mercedes ή το Audi A6 ή 520, που είναι ένα κλασικό σεντάν αυτοκίνητο, μεγάλο λιμουζίνα πενταθέσιο, και ουσιαστικά φτιάξανε αυτή την καινούργια κατηγορία που είναι μια κατηγορία μεταξύ ενός σεντάν και ενός σπορ κουπέ αυτοκινήτου. Το οποίο είναι ιδιαίτερα αυτοκίνητα, δεν είναι δηλαδή. Ίσα πατάω τον γκάζι και δεν ξέρω αν ακούγεται ο κινητήρας. Ίσα πατάω τον γκάζι και πετάει τα μάξι. Αυτό το στο κατέβασμα της Δευτέρα Τρίτης, το σκορτσάρισμα λίγο δεν μου αρέσει. Βέβαια στο κομπιούτερ δεν μου βγάλε κάποιο πρόβλημα που το έτρεξα. 50 λίτρα, 50 χιλιόμετρα αυτονομία μέχρι εδώ. Μιλάμε την καταπίνητη βεζίνα. Αλήθεια, τι κατανάλωση να έχει. Πώς βλέπουμε την κατανάλωση, για να δούμε. Από εδώ μάλλον. Affecting program on board computer. Driving time. Let's να δούμε εδώ λίγο την τέτοια. 25,2 λίτρα τα 100 χιλιόμετρα μέχρι στο ρελαντί. Λοιπόν, πάμε λίγο να τους ανοιδώσουμε.
Lancer και είναι τόσο πετρέλαιο και τόσο βενζίνα. Είναι βαρύ αυτοκίνητο, δεν είναι για την τσέπη μας. Ενώ βαρύ αυτοκίνητο στην κατανάλωση και βαρύ αυτοκίνητο γενικά πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι κοντά στους 2 τόνους. Να σας πω για αυτό το αυτοκίνητο, τι έχω. Α, ήθελα να σας πω τώρα έτσι, έτσι ένα για τις δισκόπλακες που λέγαμε, ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, δυστυχώς εδώ στην αγορά της Νότιας Αφρικής δεν μπορούσα να βρω αυτές τις δισκόπλακες aftermarket. Κανένας δεν είχε 400 χιλιοστά δισκόπλακα για Audi A7. Στην Αγγλία υπάρχει και στη Γερμανία, αλλά να φέρεις δισκόπλακες τώρα είναι πολύ βαριές και τα μεταφορικά θα είναι απίστευτα ψηλά, οπότε δεν συμφέρει. Και πήρα τη μία από την Audi για να τις αλλάξουμε και τις αλλάξαμε. 1000 ευρώ οι δύο και 17.800, παραπάνω από 1000 ευρώ, 1080 ευρώ, 1090 ευρώ, κάτι τέτοιο. Και τα τακάκια, τα οποία βέβαια εντάξει είναι κάτι τακάκια τέτοια, σαν ταψί, τα τακάκια ήτανε 9.800 ραντ, πες 10.000 ραντ, παίρνει τα 600 ευρώ. Βέβαια εντάξει, τακάκια βρήκαμε aftermarket TRV, τα οποία είναι πολύ καλή μάρκα η TRV, είναι γερμανική, πάρα πολύ καλά προϊόντα φτιάχνει TRV, TRW δηλαδή, αλλά στην Ελλάδα συνηθίζεται να τη λέμε TRV. Όπου τα Max παλεύει να κάνει οικονομία και εγώ δεν τα αφήνω, αλλάζει ταχύτητες τη μία πίσω από την άλλη. Τι σας έλεγα, 600 περίπου ευρώ τα τακάκια, μιλάμε μόνο για μπροστινά, θέλαμε και πίσω. Τα πίσω βέβαια τα τακάκια δεν ήταν κάτι ιδιαίτερο, είναι κάπου αλλού, τα έχω ξαναδεί σε κάποιο άλλο αυτοκίνητο. Το μόνο που έχει ιδιαίτερο ήταν τα πώς το λένε, τους sensors, τους brake sensors. Λοιπόν, πάμε από εδώ, θα πάω έτσι μια πιο μεγάλη βόλτα τώρα για να δούμε λίγο το αυτοκίνητο μαζί, να κάνετε και να δείτε λίγο και πως είναι η Αφρική. Είναι πολύ ωραίο αυτοκίνητο, εμένα μου αρέσει. Δηλαδή θα μου πεις, Μάρ, θα τα αγόραζες? Το θέμα δεν είναι να τα αγοράσεις, το θέμα το συντηρήσεις. Και πράγματα σαν το τα φρένα τώρα, παίρνω χάρη, το οποίο δεν μπορείς να βρεις aftermarket, είναι μεγάλες τιμές. Δηλαδή για, ακόμα και για την εργασία που δεν θα πληρώσεις σαν μηχανικός, θα τα κάνεις όλα μόνος σου. Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι 1000 ευρώ τώρα, τα σκέφτεσαι ρε παιδί. Για δισκόπλακες, σίδερα είναι, δεν είναι κάτι να πεις ένα ιδιαίτερο ανταλλακτικό κάτι, ρε παιδί μου, που δεν μπορώ να το βρω πουθενά αλλού, τι θα κάνω, ξέρω εγώ κτλ. Εντάξει, δισκόπλακες είναι, να δώσεις τώρα 1000 ευρώ για δύο δισκόπλακες μπροστινές και άλλα 700 ευρώ για τις πίσω. 1700 ευρώ μόνο οι δισκόπλακες χωρίς τα τακάκια. Εντάξει, είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Πρέπει να χτυπηθούμε, είναι πολλά τα λεφτά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε και ένα άνοιγμα εδώ που είναι. Το γκάζι το πατάω στη μέση, δεν το πατάω φλου, δεν το έχω κάτω. 140 για πλάκα. 140 για πλάκα. Είναι ωραίο αυτοκίνητο. Είναι ωραίο αυτοκίνητο. Αλλά είναι πολύ βενζίνα όμως.
που έχουν οι οχτακύλιδροι κινητήρες μεγάλου κυβισμού είναι κάτι το οποίο το λατρεύω. Δηλαδή το αισθάνεσαι τη δύναμη, σε κολλάει στο κάθισμα χωρίς να πατάς γκάζι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να επιταχύνεις. Τι άσχημο αυτοκίνητο αυτό το X4 και το X6. Δεν ξέρω ποιο το νόημα να αγοράσει κάποιος ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Να μου πεις ποιο το νόημα να αγοράσει κάποιος ένα S7 ή ένα A7. Α7 δηλαδή, ένα S7. Δεν το γνωρίζω. Εντάξει, γούστα είναι αυτά. Βέβαια τα μάξι μέσα. Εμένα, καμιά φορά έτσι μου γράψε και σε ένα σχόλιο με το Nissan, το El Grand. Μου λέει, την παλεύεις, μου λέει, που σου αρέσει αυτό το αυτοκίνητο. Παιδιά, εμένα όταν λέω μου αρέσει ένα αυτοκίνητο, δεν εννοώ πως δείχνει απ' έξω. Δεν με ενδιαφέρει πως δείχνει απ' έξω. Γιατί εγώ δεν θα πάρω ένα αυτοκίνητο να πάω να κάτσω στην καφετέρια, να το βάλω απέναντι, να πάει ο κόσμος να το χαζεύει. Δεν είναι εμένα ο σκοπός μου αυτός. Οπότε, όταν λέω εμένα που μου άρεσε το El Gran και το θεωρούσα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, δεν είναι ότι μου άρεσε απ' έξω. Εντάξει, όχι ότι με χάλαγε απ' έξω, δεν είναι το καλύτερό μου, δεν είναι το καλύτερο σχήμα αυτοκινήτου που θα μπορούσα να διαλέξω. Αλλά εσωτερικά, γιατί μέσα ζω στο αυτοκίνητο, δεν ζω απ' έξω το αυτοκίνητο. Μέσα περνάω την ώρα μου με το αυτοκίνητο. Δεν πάω και κάθομαι μπροστά στο καπό και το οδηγάω από μπροστά. Εμένα λοιπόν, όταν λέω ένα αυτοκίνητο που μου αρέσει, είναι τι μου δίνει εσωτερικά ο χώρος. Την ορατότητα, το ταμπλό του, την άνεση των καθισμάτων. Αυτό με ενδιαφέρει σε ένα αυτοκίνητο. Δεν με ενδιαφέρει πώς δείχνει απ' έξω. Αυτό το πώς ενδιαφέρει απ' έξω. Εντάξει, δεν. Υπάρχουν άνθρωποι που τους ενδιαφέρει πώς είναι απ' έξω το αυτοκίνητο. Εμένα δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, πώς δείχνει ένα αμάξι απ' έξω. Αρκεί να μου είναι άνετο. Δηλαδή, όταν θα το οδηγώ κάθε μέρα αυτό το αυτοκίνητο, να μπορώ να το ευχαριστιέμαι, να με ξεκουράζει. Όταν, αν κάποτε, ίσως μερικά σχόλια, γι' αυτό έχουμε λίγο και διαφορετική φιλοσοφία πάνω στην αυτοκίνηση. Όταν έχεις οδηγήσει πάνω από. Δηλαδή, πρέπει να έχω φτάσει στις 15.000 αυτοκίνητα, αλλά εγώ σας λέω 12.000 αυτοκίνητα έχω οδηγήσει. Όταν έχεις οδηγήσει λοιπόν 12.000 αυτοκίνητα στη ζωή σου, τα οποία μπορεί να είναι ίδιο μοντέλο, δεν λέω εγώ ότι ήταν όλα διαφορετικά μοντέλα, αλλά είναι διαφορετικό αυτοκίνητο, είναι άλλο πλαίσιο. Οπότε για μένα θεωρώ ότι είναι ένα άλλο αυτοκίνητο, γιατί το οδηγάει και ένας άλλος άνθρωπος, ο οποίος του φαίνεται διαφορετικά. Όταν έχεις λοιπόν οδηγήσει 12.000 αυτοκίνητα στη ζωή σου, αυτό που κοιτάς είναι η άνεση που σου προσφέρει ένα αυτοκίνητο και όχι το πώς φαίνεται απ' έξω. Το πώς φαίνεται απ' έξω είναι για ανθρώπους που είναι τους καφετέριας. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος της καφετέριας. Να πάω να το βάλω εκεί απέναντι, να το δείχνω τα μάξι και να μην έχω λεφτά να το πάω μια βόλτα. Έτσι, τι να το κάνω λοιπόν ένα μάξι πώς φαίνεται απ' έξω, τη στιγμή που μέσα δεν μου δίνει αυτά που χρειάζομαι. Εγώ είμαι οικογενειάρχης, θέλω χώρους, θέλω άνεση. Παραδείγματος χάρη, αυτό το αυτοκίνητο δεν νομίζω ότι είναι ένα αυτοκίνητο για οικογενειάρχη. Δεν θα τον ευόλευε τόσο πολύ αυτό το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Λοιπόν, φτάσαμε. Ελπίζω να σας είπα τα περισσότερα που ήθελα να σας πω σε αυτό το αυτοκίνητο. Θα σας δείξω πως είναι και μέσα και πως είναι. Έχει και ανοίγει και από εδώ η ερωτομή του. Ανέβηκε. Θα την αφήσουμε σηκωμένη. Λοιπόν, θα σας δείξω και πως είναι το αυτοκίνητο εξωτερικά. Θα σας δείξω και τον κινητήρα, ο οποίος είναι πάρα πολύ όμορφος. Πάρα πολύ όμορφος. Ηλεκτρικό χειρόφρενο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Μην ξεχνάτε να γράφετε σχόλια, να κάνετε like και να κάνετε subscribe. Και θα τα πούμε σύντομα, ελπίζω σύντομα, γιατί έχουμε και πάρα πολλές δουλειές να κάνουμε. Με ένα άλλο βίντεο που θα έχει... Έχει και κάμερα πιστοπορίας. Καθίστε, γιατί ήρθε και η σύζυγός μου. Να το βάλω λίγο πιο καλά. Που θα έχει θέμα γιατί οι πετρελοκινητήρες έχουν περισσότερη ροπή από τους βενζινοκινητήρες και γιατί ποιος είναι καλύτερος κινητήρας γενικά. Ποιος είναι καλύτερος κινητήρας γενικά από τους δύο αυτούς κινητήρες. Λοιπόν, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μην κλείσετε, θα δείτε το αυτοκίνητο εσωτερικά. Τα λέμε.
Mm-hmm.